Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις και guest σχολιασμοί από τον Κερατούκλη. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday. Και όπως σας έχει ενημερώσει ο Βασίλης από την αρχή, μαζί μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε, λίγο περίεργο να φιλοξενούμε, τον κύριο Γιάννη Καλαϊτζάκη. Γεια σας κύριε Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μας φιλοξενεί, όχι το φιλοξενεί. Αυτό, γι' αυτό δεν το πάω λίγο περίεργο. Μας φιλοξενείτε, όχι, να είμαστε... Σωστό. Αν ήμασταν πρωί, θα μας φιλοξενούσατε εσείς. Και τον κύριο Ηρακλή Μανουκαράκη. Καλησπέρα. Τώρα ξαναπείτε το... Ξαναπείτε μια καλησπέρα, γιατί... Καλησπέρα σας. Συνήθως κλείνω το μικρόφωνο του Βασίλη τώρα και αλλάξατε θέσεις. Γι' αυτό καμιά φορά το κλείνω για να μην μιλάει πολύ. Αλλά τώρα αλλάξαμε θέσεις, αυτό ήταν κλειστό από πριν. Σας ευχαριστούμε πολύ για ακόμη φορά που είστε εδώ, γνώριμοι στην εκπομπή μας, η αλήθεια είναι, αλλά... Αρκετά ποδαρικά ο κύριος Μανουγκαράκης, ναι. Το πούμε γι' αυτό. Αλλά λίγο διαφορετική χρονιά πραγματικά. Όπως αναφέραμε και από την αρχή της χρονιάς και για εμάς στη φετινή πρώτη εκπομπή, νομίζω η απουσία για το μπάσκετ και η απουσία της Α1 εννοώ για την ομάδα του Ρέθμου Κρέτα Kings μετά από τόσα πολλά χρόνια και για εμάς είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι ασυνείδηστο, γιατί καλώς ή κακώς και εμείς μέσα από αυτό το κομμάτι ασχολιόμασταν, μας άρεσε, είχαμε εδώ ανθρώπους πραγματικά που ασχολιόμασταν σε αυτό το κομμάτι της δημοσιογραφίας, μιλούσαμε μαζί τους και αυτό τελείωσε σε εισαγωγικά. Μακάρι όμως να το ξαναδούμε σύντομα και να ξαναέχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ σαν παίκτες του Ρεθύμνου αρκετούς όπως το είχαμε κάνει. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν τελείωσε πάντως. Ναι, δεν τελείωσε. Δεν τελείωσε. Άνω τελεία μπήκε. Άνω τελεία, εντάξει. Ενώ τελείωσε για φέτος τουλάχιστον. Για φέτος, ναι. Και σε ό,τι αφορά τις μεγάλες προσωπικότητες, έχουμε και για φέτος μεγάλες προσωπικότητες. Πολύ μεγάλες. Στην εκπομπή μας και δεν είναι άλλες από τον Γιώργο τον Κούμουλο. Έτσι. Το Γιώργο πώς θα το φέρουμε φέτος. Κύριο Μαραυγάκη. Όλα αυτά λοιπόν θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε γενικότερα πάλι για μπάσκετ. Λίγο διαφορετικά όπως είπα και πριν, αλλά θα ξεκινήσουμε για να μας πείτε εσείς που γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς τι θα δούμε φέτος για την ομάδα του Ρέθμου Κρέτα Kings. Εγώ θα την λέω έτσι, όπως και ήταν. Όλος ο κόσμος ρωτάει και έχει πάρα πολλές απορίες πού βρισκόμαστε για το πρωτάθλημα που συμμετέχουμε, τι υπάρχει πίσω για τις υποδομές και όλα αυτά, και θα θέλαμε έτσι κύριε Γιάννη να ξεκινήσετε εσείς και να μας πείτε τη διαφορετικότητα, αυτή την αλλαγή της φετινής χρονιάς, ξεκινώντας ξαναλέω με τον πρόεδρο της ομάδας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα και εμείς θα τη λέμε την ομάδα Ρέθμου Κρέτα Kings, παρότι στα τοπικά επίπεδα, στο τοπικό πρωτάθλημα δεν ήθιστε να μπαίνει χορηγός στον τίτλο της ομάδας και κανονικά απαγορεύεται και απαγορεύονται ξενόγλωσσα σε ό,τι αφορά το επίσημο, τουλάχιστον την επίσημη ονομασία μιας ομάδας, αλλά το εμπορικό κομμάτι παραμένει και είναι και μια κίνηση η οποία αποδεικνύει ότι και ο Κώστας Ζωμπανάκης και οι προσπάθειες επαγγελματικές που κάνει το πέρα μένουν κοντά στην ομάδα, είναι κοντά στην ομάδα. Αυτό που έγινε φέτος δεν ήταν αυτό που θέλαμε και αυτό που περιμέναμε, αλλά υπό τις παρούσες συνθήκες και όπως εξελίσσονται τα πράγματα και στο ελληνικό πρωτάθλημα, το οποίο αλλού ξεκίνησε και φέτος και αλλού πάει, μάλλον δικαιώνεται ο Κώστας Ζωμπανάκης στην απόφασή του να κάνει ένα διάλειμμα σε όλη αυτή τη δραστηριότητα. Βλέπουμε τώρα νέες κληρώσεις, ομάδες φεύγουν, ομάδες ναι. Τελευταία στιγμή αποχωρούν, ο Πανιόνιος, ξαναγίνεται η κλήρωση, πάει πιο πίσω το πρωτάθλημα, τηλεοπτικά δικαιώματα σήμερα μόλις κατόρθωσαν να πάνε σε μια κεντρική διαχείριση, δύσκολες καταστάσεις. Να πούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Γιάννη, ότι ήταν μια απόφαση που είχε πάρθει από τον μεγαλομέτοχο, δηλαδή υπήρξε πίεση από εσάς ή από γενικότερα από το, νομίζω, το Ρέθυμνο, ότι να παραμείνει. Όχι, έτσι. Υπάρχει ενώ την τελευταία περίοδο, δηλαδή μετά την περσινή χρονιά. Ίσα-ίσα, που η ομάδα ήταν στη φάση του σχεδιασμού
για την επόμενη χρονιά. Απλά ήταν μια απόφαση του Κώστα του Ζωμπανάκη με βάση την εικόνα, τη γενικότερη την οικονομική που υπήρχε. Δηλαδή, ναι. Ας και με αυτό που προέκυψε με το COVID, ας πούμε, ας επηρέαση. Αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Τώρα, εδώ τίθεται θέμα επιβίωσης του καθενός προσωπικά, της επιχείρησής του. Mm-hmm. Ζούμε σε μια περιοχή που είναι τουριστική 100%. Τώρα και επαγγελματικά, ας πούμε, και εγώ και ο Ηρακλής ξέρουμε πολύ καλά από τις δουλειές μας που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Το πόσο δύσκολο θα είναι ο χειμώνας. Mm-hmm. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Τώρα, να πηγαίνεις να ζητάς τον άλλο λεφτά για τον αθλητισμό. Είναι λίγο υπερβολικό φέτος, έτσι, και μάλιστα για τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ναι. Λοιπόν, τα πράγματα ήρθαν έτσι, εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε στην ομάδα πάρα πολλά χρόνια και με τον Ηρακλή μαζί πορευόμαστε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν είναι η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζουμε σε αυτή την ομάδα. Έχουν υπάρξει αλλαγές. Δόξα τω Θεώ, ό,τι βόμβα είναι να σκάσει σε αυτή την ομάδα, στα χέρια μας σκάει. Από το Σιραγάκι μέχρι το τοπικό. Ό,τι και να γίνει. Η πρώτη μου χρονιά ήταν ναι. Δόξα τω Θεώ, δεν μας έχουν στερηθεί έτσι, αυτές οι ευκαιρίες για δύσκολες καταστάσεις. Η ομάδα υπάρχει. Υπήρχε και πριν την Α1 και θα συνεχίσει να υπάρχει. Το Ρέθυμνο BC, ο Αγόρ, το Ρέθυμνο Cretan Kings, όπως και αν το πεις, το μπάσκετ του Ρεθύμνου είναι εδώ. Ναι. Και θα συνεχίσει να είναι εδώ. Τα βάλαμε τα πράγματα κάτω, ξεκάθαρα, κάναμε κάλεσμα, απευθυνθήκαμε στον κόσμο. Δεν έβγαινε η εξίσωση της Β' Εθνικής. Θα σας ρωτούσα και γι' αυτό, για τη Β' Εθνική δηλαδή. Ο πρώτος στόχος ήταν αυτός. Η πρώτη κουβέντα που κάναμε ήταν αυτή ακριβώς. Δεν έβγαινε η εξίσωση της Β' Εθνικής. Μαθηματικά δεν έβγαινε και οικονομικά. Ναι. Και σε καμία περίπτωση δεν θα διακινδυνεύαμε κάτι το οποίο θα μας οδηγούσε πιο πίσω, παρά θα μας βοηθούσε να κάνουμε μια επανεκκίνηση. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι η επανεκκίνηση γίνεται από το μηδέν. Mm-hmm. Δεν κάνεις επανεκκίνηση από το 4, από το 5. Mm-hmm. Κάνεις από το 0. Λοιπόν, πάμε στο τοπικό, όπως είπαμε, σε ερασιτεχνικό επίπεδο, με επαγγελματικές προϋποθέσεις, συνθήκες και αέρα. Τα πάντα λειτουργούν στην ομάδα σαν να είμαστε στην Α1. Mm-hmm. Τα πάντα. Οι προπονητές, το διαφημιστικό τμήμα, το τμήμα marketing, το γραφείο τύπου, τα πάντα. Και εκεί νομίζω ότι οφείλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά για την στήριξή τους σε αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Δηλαδή, πραγματικά εγώ μόνο υποχρέωση έχω απέναντι σε αυτούς. Στον Δημήτρη τον Μητρόπουλο, τον Γιώργο τον Κούμουλο, που έχει κάνει τα πάντα για αυτή την ομάδα. Το Χρήστο το Μαραβγάκη, το Δημήτρη τον Τζαρουχά, τον Αντώνη τον Ταλιάνη, τον Γιάννη τον Γιουλέα, το Γιάννη τον Γαβαλάκη, το Βαλάντι το Χόμπι, τον Νίκο τον Τζανιδάκη, τον Μανώλη τον Ατσαλάκη, όλοι, τον Γιάννη τον Σταυριδάκη, κανείς δεν μας είπε ότι δεν είναι παρόν. Mm-hmm. Έτσι. Αυτό yeah. Νομίζω όμως, κύριε Γιάννη, έχει να κάνει και με το τι υπήρχε πριν που λες και εσύ σωστά. Δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι σας βοηθούν τώρα γιατί όντως βοήθηθηκαν και αυτοί οι ίδιοι από την ομάδα και ήταν πολλά χρόνια μαζί και την αγάπη. Η ομάδα είναι μια οικογένεια. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό φαίνεται ακόμα και τώρα που υπάρχει επανεκκίνηση. Και εμείς με τον Ηρακλή, ας πούμε, όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια στον ερασιτέχνη, δεν είχαμε, γελάω τώρα που το λέω, αλλά πολλοί μπορεί να νομίζουν ότι επειδή είμαστε και στην ΚΑΕ ότι ήταν προσχεδιασμένο. Ναι. Όταν έγινε η αλλαγή του ΔΣ του ερασιτέχνη, δεν υπήρχε καν στο μυαλό μας ότι δεν θα παίξει η Α1 η ομάδα. Mm. Δεν υπήρχε καν στο μυαλό μας. Έτσι. Και η συγκρότηση του ΔΣ είχε να κάνει κυρίως με διαχειριστικά θέματα και θέματα γραφειοκρατικά, το πώς θα προχωρήσουν. Ναι. Ο ερασιτέχνης είχε μια οντότητα, συνεχίζει να την έχει, κάνει πράγματα μέσα στον κορονοϊό, μέσα στην όλη αυτή την πανδημία. Τα 235 παιδιά τα οποία σταμάτησαν πέρυσι στο μπάσκετ κάπως απότομα και βία, συνεχίζουν και φέτος και έχουν πολλαπλασιαστεί. Μια χαρά. Και αυτή η επανεκκίνηση, κύριε Γιάννη, ο στόχος αυτής της επανεκκίνησης, γιατί μας είπες ότι ξεκινάμε από το 0 για... Τι θα δούμε, δηλαδή, πάμε, βλέπουμε την ομάδα ότι ξεκινάει από το 0. Να παίζουμε μπάσκετ για να ευχαριστούν τα παιδιά του Ρεθύμνου. Το ρωτάω πιο πολύ για το στόχο ότι πάμε επανεκκίνηση για να φτάσουμε εκεί που ήμασταν. Δηλαδή, κάτι τέτοιο πρέπει να σκέφτονται οι άνθρωποι του Ρεθύμνου, ότι ξεκινάμε από το 0 για να πάμε στην παραπάνω κατηγορία, μέχρι να φτάσουμε εκεί που ήμασταν, ή
Φωτεινού, έχουμε ένα πλάνο. Σε παιδιά παιγμένα στα γήπεδα τόσα χρόνια, όπως ο Γιώργος Οκούμουλος, ο Δημήτρης ο Τσαρουχάς, ο Χρήστος Μαραυγάκης και τα άλλα παιδιά, σε νέα παιδιά που έρχονται από την Ακαδημία και τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν προπόνηση και να παίζουν αγώνα με παίχτες με τόσο μπάσκετ μέσα τους, δεν μπορείς να βάλεις όριο. Σωστό. Που πάτε. Δηλαδή πάμε να μείνουμε στο τοπικό ή πάμε να βγούμε γάμα εθνική. Πάμε να παίξουμε μπάσκετ. Πού θα πάμε, φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά η φιλοδοξία τους έτσι κι αλλιώς βγαίνει στο γήπεδο. Δυστυχώς τη βλέπουμε μόνο εγώ και ο Ηρακλής ζωντανά, ναι, πλέον κάτω από αυτές τις συνθήκες. Αλλά ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουν και οι φίλαθλοι να το ξαναδούν αυτό το πράγμα. Ο στόχος είναι ένας. Τα παιδιά που έρχονται από πίσω από τις ακαδημίες, mm-hmm, να πάρουν την σκυτάλη και να παίξουν μπάσκετ σε αυτό το επίπεδο που μπορούν και που πρέπει. Και νομίζω ότι είναι, μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση, και εννοώ κατάσταση εισαγωγικά, ότι είναι η ομάδα σε αυτή την κατηγορία που είναι πιο εύκολο σε σχέση με την Α1 σίγουρα για να παίξουν παιδιά της Ακαδημίας. Οπότε είναι κάτι, έχουν μεγάλο κίνητρο αυτή τη στιγμή για να εμπλουτίσουν αυτή την ομάδα με όλους αυτούς τους αθλητές που είπατε. Πάμε στον κύριο Ηρακλή. Τη δικιά σας άποψη για τη νέα χρονιά αυτή, και θα ήθελα να μιλήσουμε και παραπάνω, και γιατί διαβάζουμε καθημερινά και στο χορηγικό κομμάτι που ο κύριος Γιάννης, βλέπουμε ανθρώπους κανονικά να σας στηρίζουν, όπως υπήρχε και στην Α1, νέα πρόσωπα, αν και είναι δύσκολες εποχές, και παλιοί γνώριμοι σας υποστηρίζουν, γιατί φαίνεται ότι, όπως είπε ο κύριος Γιάννης, ότι υπάρχει η βάση και πάμε για κάτι καλό τα επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, η ομάδα έχει όραμα. Έχει όραμα και έχει μακροπρόθεσμο όραμα. Δεν βιαζόμαστε να πάμε στους στόχους, που δεν ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι ακόμα. Αλλά τα βασικά πράγματα πάνω στους στόχους είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μια υγιή ομάδα, mm-hmm, να έχουμε το εφαγωνίζεστε και να παίζουν τα παιδιά μπάσκετ. Και η φιλοσοφία και το όραμα που συζητήσαμε με τον Γιάννη όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση και με τα άλλα παιδιά, είναι ότι θα πρέπει να έχουμε λίγους και καλούς χορηγούς που έχουν τη δυνατότητα να μας στηρίξουν, και δόξα τω Θεώ στο κάλεσμα αυτό δηλώσαν όλοι παρόν, και να επενδύσουμε πάνω στο κομμάτι να οργανώσουμε τα παιδιά μας, τις ακαδημίες μας, με τους προπονητές επαγγελματίες, πολύ καλούς. Θεωρώ, εγώ τους έχω πει πολλές φορές, ότι είναι η dream team των προπονητών που υπάρχει σε ακαδημίες αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Να παιδίσουμε πάνω στα παιδιά, και από εκεί πέρα να φτιάξουμε με την δικιά τους εμπειρία και με τους έφηβους μια ομάδα να παίξουμε στο τοπικό πρωτάθλημα, και ο χρόνος θα δείξει τι θα κάνουμε. Στο χορηγητικό κομμάτι που είπατε, είπαμε να επικεντρωθούμε στους λίγους και τους καλούς που θα μπορούν να μας καλύψουν οικονομικά σε αυτό τα έξοδα για να παιδίσουμε πάνω στα παιδιά. Mm-hmm. Και παράλληλα να μην ζητήσουμε από την τοπική κοινωνία σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να βάλουν ταμπέλες, να πάρουν διαρκείες σε μια χρονιά που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε οικονομική υγεία, διότι εξασφαλίσαμε τις χορηγίες μας για να καλύψουμε τα έξοδά μας, και να πορευτούμε σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, και βλέποντας ή κάνοντας την επόμενη χρονιά πώς θα είναι και η οικονομική κατάσταση, με ρεαλιστικά πάντα σενάρια, να δούμε αν να κάνουμε τα βήματα παραπάνω. Να έχει σταματήσει βέβαια και όλη αυτή η κατάσταση. Ναι, τώρα αυτό θα ρωτούσα. Πώς είναι για εσάς όλη αυτή η κατάσταση που τη ζήσαμε όλοι από πέρυσι το Μάρτιο σχεδόν, και στον αθλητισμό, πώς το βλέπετε εσείς, τη γνώμη σας, αν μπορεί να εξελιχθεί θετικότερα τις επόμενες ημέρες, μήνες, για το μπάσκετ αυτή τη στιγμή μιλάμε, για το γήπεδο, γιατί σίγουρα νομίζω ότι πραγματικά το λέω αυτό και το πιστεύω, ότι αυτή η ομάδα που είναι τώρα και οι αθλητές που είναι θα είχαν αρκετό κόσμο να δουν. Πολύ να τους δύσκολα δουν, μάλλον, θα αλλάξει όμως. Πολύ αλλά δύσκολα. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει για τη φετινή χρονιά. Πολύ δύσκολα θα αλλάξει, γιατί και τα μηνύματα που μας έρχονται από την Αθήνα και στην ΚΑΣΚ και γενικά οι οδηγίες από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δυστυχώς γίνονται όλο ένα και πιο αυστηρά τα πράγματα. Για φέτος θα είναι μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη. Ο στόχος όλων είναι να μην σταματήσει ο αθλητισμός, δηλαδή αυτό που η κυβέρνηση θέλει να κάνει σε γενικό επίπεδο, να μην υπάρχει έτσι ένα καθολικό lockdown, mm-hmm. Το ίδιο
τον ίδιο στόχο έχει και στον αθλητισμό, αλλά από την άλλη μεριά αυτά τα οποία ο αθλητισμός με τον κόσμο, με τους φιλάθλους, με την εξέδρα, με τον παλμό, για φέτος μάλλον το ξεχνάμε. Το ξεχνάμε. Ούτε στο ποσοστό, ας πούμε, που βλέπουμε στο εξωτερικό, 20 και 15% και όλα αυτά. Εάν τα πράγματα εξελιχθούν στην πορεία, ίσως. Αλλά τώρα είναι Οκτώβριος και βρισκόμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή, ποιος ελπίζει ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, μέσα στο κρύο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν, πάμε βήμα-βήμα. Γι' αυτό και είπαμε αυτό που προανέφερε ο Ηρακλής, ότι δεν υπάρχει τώρα φέτος να πάμε να βγάλουμε διαρκείας, να ζητάμε ταμπέλες από τους ανθρώπους. Εντάξει, αισθανθήκαμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ας αφήσουμε, η αγορά είναι έτσι αλλιώς το πλευρό της ομάδας όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχει στηρίξει, το Ρέθυμνο Κρέτα Kings, πολύ πλουσιοπάροχα η ρεθυμιώτικη αγορά. Καλά να είμαστε και του χρόνου πάλι μαζί, και με διαρκείας και με κόσμο στο γήπεδο και με ακόμα περισσότερες φιλοδοξίες και όνειρα για την ομάδα. Προς το παρόν ο στόχος μας είναι να εκμεταλλευτούμε αυτό το διάστημα, να συνεχίσει η ομάδα το παραγωγικό της κομμάτι σε ό,τι αφορά τις ακαδημίες υπό την εποπτεία του Δημήτρη του Μητρόπουλου και με όλα τα παιδιά που αποτελούν το προπονητικό team, και εντάξει, σιγά σιγά, βήμα βήμα. Πώς αισθάνεστε δηλαδή που βλέπετε οι δυο σας ένα αγώνα μπάσκετ και είναι διαφορετικό στην κερκίδα, έτσι, άδειο το γήπεδο? Λυπηρό είναι. Το Σάββατο που πήγαμε στον αγώνα ήμασταν τέσσερα άτομα είμαστε, και βλέπες πάντως και εμείς όλοι με μάσκες. Είναι πρωτόγνωρο. Από το Ρέθυμνο είμαστε τρία άτομα διαπιστευμένοι. Δεν ήταν κανένας άλλος, και άλλοι τρεις-τέσσερις Ηρακλειώτες. Τώρα... Για το κομμάτι των υποδομών, κύριε Γιάννη, νομίζω θα γίνουν κανονικά όμως τα πρωταθλήματα, έτσι? Τα πρωταθλήματα θα γίνουν κανονικά, Θεού θέλοντος, ναι, και κορονοϊού επιτρέποντος. Αλλά ο στόχος είναι να γίνουν κανονικά. Αλλά πού θα φτάσουμε τώρα και πώς θα προχωρήσουμε? Είπαμε βήμα-βήμα. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο, ναι, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό. Σιγά σιγά και όπου μας βγάλει. Επίσης να σας πούμε ότι, να μην το ξεχάσουμε αυτό, ότι το θέμα του γηπέδου... Α, θα επόμενη ερώτηση. Εντάξει, ξέρετε, κύριε Γιάννη, εσείς δεν μου αφήνετε. Δεν τις έχουμε πιάσει. Να πούμε στον κόσμο ότι δεν έχουμε κάτι ερωτήσεις. Βιάζομαι. Καλά το κάνεις, εντάξει. Είναι ένα βασικό κομμάτι. Είμαστε σε συνεργασία με το Δήμο Ρεθύμνου και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα προχωρήσει. Η δέσμευση του Περιφερειάρχη είναι διαχρονική και δεδομένη. Εντάξει, έχουμε μπλέξει λίγο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας τώρα με τις υπηρεσίες, αλλά θα το καταφέρουμε. Αλλά εγώ... η ομάδα, την ομάδα στην Α1 θα τη βρει το νέο γήπεδο, κύριε Ηρακλή? Αυτός νομίζω θα είναι και ένας ολοκληρωτικός στόχος. Οι συνθήκες είναι. Δεν θα κάνουμε την κίνηση αν δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Θα ήταν όμως ιδανικό, δηλαδή, έτσι, πραγματικά. Και το βασικότερο κριτήριο είναι πρώτον να μπορεί ο Ρεθυμιώτης να δει την ομάδα μας, και βασικότερο να μπορεί να τη στηρίξει και οικονομικά, και ο Ρεθυμιώτης ή οποιοδήποτε μεγάλο μέτοχος, ο Κώστας, που είναι δίπλα στην ομάδα. Οικονομικές συγκυρίες. Δεν θέλουμε να έχουμε μια ομάδα να μας κυνηγάνε να χρωστάμε. Ναι, συμφωνώ. Γι' αυτό το λόγο δεν πήγαμε και στη Β' Εθνική. Μπορούσαν, πάμε άνετα όπως πάνε πολλές ομάδες. Αλλά θέλουμε αυτό που έχουμε σαν βάση μας πάντα, να είμαστε μια υγιής ομάδα και να συνεχίζει να την καμαρώνουν όλη η Ελλάδα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί ο καθένας λέει το δικό της. Όταν λέμε για το γήπεδο, να φτιαχτεί το γήπεδο, τι εννοούμε ακριβώς? Δηλαδή θα ανέβουν η χωρητικότητα των θέσεων, θα ανοίξουν από κάπου, έχουμε κάποια εικόνα δηλαδή? Γιατί θα ανακαινιστεί το γήπεδο, τύχος, για να κάνεις αυτή τη στιγμή το γήπεδο μας είναι ό,τι πιο μη λειτουργικό υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει τώρα γήπεδο, δεν είναι ελκυστικό για το θεατή. Δηλαδή μπαίνεις μέσα στο γήπεδο, για να πας να καθίσεις στην καρέκλα σου πρέπει να σηκωθούν άλλοι 10, για να πας στο κηλικείο πρέπει να ανέβεις, να κατέβεις 10 σκάλες, αν είσαι υποτίθεται και VIP και έχεις πληρώσει τριπλό και τετραπλό εισιτήριο, πρέπει να πας απέναντι. Έχουμε κάνει χίλιες αλχημίες. Τώρα εντάξει, ο Ηρακλής θα ξέρει πολύ καλύτερα, γιατί επί των ημερών του γίνανε κηλικία, δεύτερα, ναι, αίθουσες VIP, ναι, μήπως και μπορέσουμε να προσφέρουμε μια παροχή
Να όμως... υπάρχει και έτοιμη μελέτη. Ναι, η μελέτη της ανακαίνησης του γηπέδου υπάρχει, την είχε πληρώσει ο Κώστας. Την έχει πληρώσει ο Κώστας Ζωμπανάκης. Να πούμε βέβαια ότι, για να ξεκινήσουμε από το πρώτο, ότι ό,τι μιλάμε για γήπεδο, μιλάμε για το κλειστό Μέλλα Μερκούρια. Για τον ίδιο χώρο. Ναι. Ούτε αλλού, ούτε άλλα γήπεδα, ούτε τίποτα. Καταρχήν, μιλάμε για ανακαίνιση είναι του ήδη υπάρχουν. Είναι μεγάλο το κόστος να κάνεις άλλο γήπεδο. Ναι. Έτσι, αλλά πιο πολύ είναι το κόστος ότι δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε από την πόλη. Και ερώτηση, αν υπάρχει ιδανικότερο σημείο. Αν η ανακαίνιση αυτή γίνει, το να μεγαλώσει ένα γήπεδο αυτόματα δεν είναι εύκολο. Υπάρχει δηλαδή χώρος, χωρητικότητα γύρω-γύρω, στο πούμε έτσι, πώς θα γίνει υπάρχει αυτό, ή μελέτη στο ήδη υπάρχει μελέτη έτοιμη. Έτοιμη. Ωραία. Από γραφείο που είναι επαγγελματίες. Ναι. Η υπόθεση έχει κολλήσει. Το γήπεδο παραδόθηκε. Εσείς είσαστε μικρότεροι. Το γήπεδο ήταν από τη Γενική Γραμματεία, είχε δοθεί στην Ομαρχία Ρεθύμνου, είχε παραχωρηθεί. Παλιά, ναι. Από την Ομαρχία, όταν άλλαξαν τα δεδομένα μέσα από τις αποφάσεις του κράτους, πέρασε στο Δήμο. Το γήπεδο έχει πάρα πολλά προβλήματα και θέματα σε επικύρωση αδειών, σε νομιμοποιήσεις. Έχει πάρα πολλά θέματα. Ναι. Αυτά πρέπει, για να μπορέσεις να κάνεις λοιπόν μια ανακαίνιση και να ξοδέψεις χρήματα, ότι ισχύει για μια οικοδομή. Σωστά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό αν δεν έχεις επικυρωμένα τα στατικά σου, όλα σου, την πυρασφάλειά σου, τα πάντα. Απλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει και είναι φυσιολογικό, κύριε Γιάννη, γιατί όταν ανήκει στο Δήμο ένα γήπεδο, όπως το βλέπουμε και για το ποδόσφαιρο, έτσι. Όταν ανήκει ένα γήπεδο στο Δήμο, φυσιολογικό είναι στις μέρες μας να γίνει η διαδικασία μέσω του Δήμου. Και όχι μέσω των ομάδων, λέω εγώ τώρα. Μα μέσω των Δήμων θα γινόταν. Ακριβώς. Αυτό αλλά που λέω κάναμε εμείς σαν ομάδα μείνει... και συγκεκριμένα ο Κώστας είναι ότι πλήρωσε τη μελέτη, διότι δεν υπήρχε δυνατότητα. Και την πλήρωσε τη μελέτη για να την παροδίσει στο Δήμο και βοηθήσαμε στο να βγουν τα χρήματα. Αυτό λέω, όταν είναι ειδικά κάτι και... κρατικό, φυσιολογικό ήταν να μην κολλάει αυτή η καθυστέρηση που λέμε στη γραφειοκρατία. Τώρα υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Υπάρχει αυτό στην Ελλάδα. Και έχουμε κολλήσει αυτό το κομμάτι. Αλλά γενικότερα, επειδή σε αυτό που ρώτησε ο Βασίλης, άρα μιλάμε για το ίδιο γήπεδο, μεγαλύτερης χωρητικότητας και να πληρεί τις προϋποθέσεις, όπως είπε ο κ. Γιάννης, να είναι ένα καθαρό μπασκετικό γήπεδο θα είναι, ή θα περιλαμβάνει πάλι και άλλα πράγματα. Όχι, θα είναι γήπεδο μπασκετικό, θα είναι όμως γήπεδο της πόλης. Δηλαδή και βόλεϊ θα μπορείς να παίξεις, εννοείται. Ενώ θα είναι γύρω-γύρω. Απλά δεν θα έχει όλες αυτές τις αλχημίες, κουρτίνες να ανεβαίνουν, να κατεβαίνουν και όλα αυτά. Κανένα στίχος θα πέσει. Όχι, δεξιά-αριστερά μπροστά. Τι να πέσει. Πολλά ακούγονται γι' αυτό. Να πέσει τείχος. Θα πέσει ο τείχος. Θεωρητικά έλεγαν παλιά ότι το πάρκινγκ θα χρησιμοποιήσουν χώρο του πάρκινγκ, χώρο του αρκάδι. Είχαν βγει, δεν ξέρω τι έλεγαν περισσότεροι. Γι' αυτό το λέω, ότι αν είναι να ανακοινιστεί ο εσωτερικός χώρος ή ο εξωτερικός όπως είναι υπάρχον, ή αν πάρουμε ένα κομμάτι από δεξιά, ένα κομμάτι δεξιά. Είμαστε σε φάση που έχει γίνει μελέτη, είναι αδειοδοτήσεις που οποιαδήποτε. Εσείς ξέρετε που έχετε δει τη μελέτη. Από ένα χαρτί στο άλλο μπορεί να σας αλλάξει, να ανατρέψει και τις μελέτες και τα σχέδια. Εμάς ο στόχος μας είναι να γίνει το γήπεδο σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, δεν ξέρουμε πόσα χρόνια θα κρατήσει όλη αυτή η ιστορία. Να πούμε τώρα λεπτομέρειες για τείχους και όλα αυτά. Όχι. Δεν είμαστε. Ναι, απλά εγώ το είπα έτσι περισσότερο γιατί ο καθένας στον δρόμο λέει θα πέσει, ξέρετε, θα πέσει ο τείχος προς τα δικαστήρια, θα πέσει ο τείχος προς τα κτέλ, θα πέσει ο τείχος. Μιλάμε για γήπεδο όμως χωρητικότητας. Αν πούμε ότι έχουμε μελέτη. Κοντά 2.000 έτες. Κοντά 2.000 έτες. Ωραία. Οπότε θα μπορούμε να βγούμε Ευρώπη. Πρόεδρε. Βεβαίως. Τώρα παίζουμε στο τοπικό. Εγώ βλέπω να μπαίνει, επειδή παλιά μας έλεγε ο κύριος Ηρακλής ότι εμείς τώρα κάνουμε συμβούλιο και συζητάμε πράγματα το επόμενο εξαμήνου. Οπότε βλέπω, όπως το κάνετε είναι παλιά. Οπότε τώρα νομίζω ότι το γήπεδο θα βγει κάπου εκεί που θα χρειάζεται η ομάδα να ανέβει από Β' Εθνική για Α1. Κάπως έτσι θα το πάρει. Η ομάδα για να ανέβει στη Β' Εθνική πρέπει να ανέβει πρώτα από το τοπικό. Να πάει στη Γ' Εθνική, μετά πάει στη Β' Εθνική. Ξέρω ότι έχετε βάλει το πλάνο σας, κύριε Γιάννη. Μην τα λέτε εμένα. Η Β' Εθνική για να πάει στην Α1 πρέπει να περάσει από την Α2. Λοιπόν, αν εσείς πιστεύετε. Στα πλάνα της Α2. Αν εσείς πιστεύετε ότι η ομάδα θα είναι καγκουρό και θα πηγαίνει για δύο κατηγορίες. Καλά, πολλά γίνονται, κύριε Γιάννη. Πολλά γίνονται. Αφήστε το. Αυτά γινόταν αυτά. Όταν γινόταν αυτά, μετά φτάσαμε στο μπάσκετ με Πανιωνίους και με Ιωνικούς και με. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομάδα στο τοπικό που είναι μια πολύ δεμένη και πολύ καλή οικογένεια που αποτελείται από τους προπονητές, εμάς τη διοίκηση και τα παιδιά που παίζουν στο αντρικό, έτσι, που είναι ρεθεμιώτες και κριτικοί. Και αυτό είναι. Από εκεί τώρα ξεκινάμε. Ωραία. Πάμε να χορτάσουμε τον μπάσκετ μας. Μακάρι να αλλάξουμε συνθήκες, να το χορτάσουμε και εμείς.
Γιατί γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στις υποδομές. Προς το παρόν μπορείτε να το βλέπετε μέσα από τα social media μας. Αυτό κάνουμε. Να το βλέπετε σε... live. Και live θα το σκεφτούμε αν θα το... Δηλαδή για την επόμενη φάση που κατάφερε η ομάδα να περάσει θα τη δούμε μέσα από τα social media. Βεβαίως. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ κοντά μας σήμερα. Σας ευχόμαστε υγεία πάνω απ' όλα. Και εννοείται σίγουρα να πετύχουμε κάθε στόχο για ακόμα μία φορά. Νομίζω ότι ξέρετε εσείς τον τρόπο για να ξανανεύουμε εκεί που πρέπει. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής Sport Monday και όπως σας έχουμε πει από την αρχή, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο τρίτο ημίωρο. Μαζί μας έχουμε τον coach του Ρέθυμνο Κρέτα Kings, αφού έτσι το θέλετε. Γεια σας, παιδιά. Τον κύριο Μητρόπουλο, ο Δημήτρη. Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε, coach, που είσαι ακόμα μια φορά κοντά μας. Και εγώ όπως... χαίρομαι πολύ που σας ξαναρχόμαι εδώ πέρα. Να είσαι καλά κι εμείς. Και όπως είπα σωστά, όχι σωστά μάλλον, για τον εαυτό μου, είδες καμιά φορά, πώς μου φεύγουν, είπα σωστά. Δεν σου αφήνω περιθώριο να πεις ότι έκανα λάθος. Όπως είπα πριν λοιπόν, πολύ έξυπνη κίνηση να έρθει ο κόσμος μετά τη διοίκηση, για να μην πούμε ότι στόχους Ευρώπης και όλα αυτά που είπα εγώ πριν. Με την πρόλαβα. Σιγά σιγά. Ναι. Τι είπανε. Μην πω καμιά μαρούφα. Είπα για το γήπεδο ότι είναι έτοιμο για Ευρώπη, αλλά εγώ βάζω έτσι. Κάτι δρομολογείται. Νάτ. Ακούω. Νάτ. Έλα να σου πω κάτι. Για το γήπεδο, για την Ευρώπη. Στην αρχή είπε κάτι, όπως είπα σωστά. Όπως είπα σωστά, ήταν πρώτη φορά που το λέω. Αλλά ποιος το κανόνισε σωστά όλο αυτό. Εσύ. Εσύ. Έτσι, μπράβο. Εντάξει, σου είπα, είσαι για κάποιο λόγο εδώ, δεν γίνεται να μην κάνεις κάτι σωστά. Είπες σήμερα μια σωστή πρόταση, δεν την έγραψα. Λοιπόν, καταρχάς πριν ξεκινήσει τη... Ωραία, να τα πάλι. Την κουβέντα, θα πρέπει να μεταφέρουμε τα μέσα του Δημήτρη εδώ πέρα, coach, τα χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Νικόλα, εννοείται. Θα του δώσω πολλά φίλια. Σίγουρα θα μας ακούσει μετά, δεν μας ακούει τώρα, γιατί είναι εκτός νομού, σε άλλο νομό. Μπορεί να μας ακούει. Μπορεί να μας ακούει κιόλας, ναι. Μπορεί και να ακούει, μπορεί να κυραγωγεί. Τέλεια. Αν δεν τον έχει βάλει μάνα του γέρι, το παιδί ευτυχώς σε έχει δει με μάσκα, δεν σε έχει δει ακόμα. Έχει δει και χωρίς μάσκα και έχουμε μιλήσει και live, πώς το λένε, έχει συγγνώμη, βίντεο κλίση και χωρίς μάσκα. Νομίζω ότι με μάσκα εντάξει, θα σε αγαπήσει με μάσκα, ναι. Χωρίς μάσκα τώρα... Μας κρατάει μακριά ο κορονοϊός, τι να κάνουμε. Εντάξει, όλους οι αλήθεια. Για να καταλάβει ο κόσμος, είναι ο καλύτερος φίλος του Κερατούκλη και πιστεύω ότι εντάξει. Και είναι και αυτός που έχει φτιάξει την τούρτα του Κερατούκλη που είδατε πρόσφατα. Ούτε εσύ δεν είχε τούρτα media. Κερατούκλη. Τρομερός φαν. Στα μίντια του Κερατούκλη είδατε μια τούρτα Κερατούκλη. Είναι από την είχε φτιάξει ο Νικόλα, η μαμά του βέβαια. Αλλά την είχε ζητήσει ο Νικόλας. Να το. Τέλεια. Λοιπόν, χαιρετίζουμε στον Νικόλα. Και κάτι τέτοια παιδιά κρατάνε ζωντανό τον Κερατούκλη. Πιο πολύ αγαπάει τον Κερατούκλη παρά τον Ονοκλή. Μπορεί ο κ. Καλαϊτζάκης να μην αναφέρθηκε πριν στον Κερατούκλη. Αλλά υποτίθεται ότι θα πάρει μέσα. Λοιπόν, coach, θα ξεκινήσω όπως ξεκίνησα και με τη διοίκηση. Κάτι πρωτόγνωρο και για εσένα στο Ρέθυμνο αυτό που ζούμε φέτος. Σίγουρα ερχόμενος εδώ ήρθες με πολύ καλύτερους ονούς, ας το πούμε. Με μια ομάδα στην Α1, με μια ομάδα διαφορετική τελείως. Αλλά νομίζω είσαι και ο άνθρωπος που αναλαμβάνει κάτι το διαφορετικό σε αυτή τη φάση. Είσαι μπροστά μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους που ανέφερε ο κύριος Καλαϊτζάκης στο προηγούμενο ημίωρο και θα ήθελα τη δική σου άποψη για όλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή που ζούμε όλοι εδώ στο Ρέθυμνο μετά από πολλά χρόνια για την ομάδα του Ρέθυμνο Κρέτα Kings. Ωραία. Όπως είχα πει και πιο στην αρχή της προετοιμασίας μας, έκλεισε ένας κύκλος για το Ρέθυμνο Κρέτα Kings με τη φύγη του κύριου Ζομπανάκη, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει καιρός ούτε για κλάματα ούτε για προβληματισμούς. Νομίζω υπάρχει μόνο καιρός για να ανοίξει ένας καινούριος κύκλος, κύκλος δουλειάς, κύκλος δημιουργίας και κύκλος που θα χτίσει τις νέες γενιές μπασκετμπολιστών, αθλητών του Ρεθύμνου. Νομίζω ότι αυτό είναι το νούμερο ένα για μας, η δουλειά. Να δουλέψουμε και στο αντρικό, αλλά σαν αλυσίδα και στα από κάτω τμήματα, τα οποία... με τη βοήθεια όλων των παιδιών που ήταν στην Α1, δηλαδή το Χρήστο Μαραβγάκη, το Γιώργο τον Κούμπλο, ο Ηλίας Θοδωρίδης γύρισε για να δώσει το καλό παράδειγμα και στους μικρούς που θα έρχονται από, φοιβικό, από το εφηβικό και το παιδικό να κάνουν προπόνηση μαζί μας. Και έτσι υπάρχει μια επικοινωνία από πάνω προς τα κάτω σε όλα τα τμήματα, και προπονητικά, μπασκετικά και στο γυμναστικό αθλητικό κομμάτι με το Χρήστο Μαραβγάκη που είναι ο γυμναστής της ομάδας μας από πάνω μέχρι κάτω, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε κάτι καλό τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι τα πρώτα παιχνίδια δείξανε τις προθέσεις μας. Πολλά παιδιά που παλιά
δεν περνάγανε ούτε έξω από το γήπεδο. Παίρνουν ρόλο, παίρνουν λεπτά, παίρνουν εμπειρίες και σε βάθος χρόνου νομίζω θα μας βγει σε καλό. Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το αγωνιστικό κομμάτι και για τον αγώνα κυπέλου και όλα αυτά λίγο πιο μετά. Θα ήθελα γενικότερα και τη δική σου άποψη για αυτό τον αθλητισμό που θα ζήσουμε φέτος, αυτό το μπάσκετ που θα δείτε οι 2-3 άνθρωποι που θα είστε, όπως είπε ο Ηρακλής, ο κύριος Γιάννης. Ελπίζω να σας μαζευτούμε. Ναι, εμείς δεν θα μπορούμε εύκολα, η αλήθεια είναι, αλλά αυτή τη διαφορετικότητα που απ' τη μία δεν κάνει ελκυστικό τον αθλητισμό. Δηλαδή και αυτό που βλέπουμε και στην τηλεόραση καμιά φορά, ακόμα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, άδεια γήπεδα, βλέπουμε Ευρωλίγκα τώρα, ξεκίνησε άδεια τα πάντα, και το NBA αυτό το λίγο έτσι με τις κάμερες που προσπαθούν εκεί να δουν. Αν και δεν γίνεται ελκυστικό λοιπόν το άθλημα, απ' την άλλη ο αγώνας από εσάς τους ίδιους για να γίνει επανεκκίνηση που είπαν και πριν για το Ρέθυμνο και για ό,τι πολύ καλό υπάρχει στις ακαδημίες για να ανέβει. Πόσο λοιπόν εύκολο είναι, παύλα δύσκολο, να γίνει αυτό? Κοίταξε να δεις, δεν είναι πολύ εύκολο και ειδικά για μας που είχαμε συνηθίσει να δουλεύουμε σε ένα άλλο επίπεδο, θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο να προσεγγίσουμε παιδιά τα οποία είναι εδώ από το Ρέθυμνο, αλλά έχουν τις δουλειές τους, έχουν τη ζωή τους εδώ, έχουν χτίσει μια άλλη πραγματικότητα στο κεφάλι τους και εμείς πρέπει να τους βάλουμε σε άλλο τρόπο δουλειάς και σε άλλο τρόπο νοοτροπίας. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος βλέποντας παιδιά με ανιδιοτελή αγάπη στην ομάδα να έρχονται να προσπαθούν μόνο και μόνο για τη φανέλα του Ρεθύμνου. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά για όλους μας που το βλέπουμε αυτό καθημερινά. Παιδιά όπως ο Ζουμπουλάκης, όπως ο Σουμανάκης, παιδιά εδώ του Ρεθύμνου που κάνουν, που δίνουν τον εαυτό τους κάθε μέρα στην προπόνηση χωρίς να παίρνουν χρήματα, χωρίς, μόνο και μόνο επειδή αγαπάνε και τον μπάσκετ αλλά και την ομάδα. Αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό θα πρέπει να χτίσουμε, όπως λέω κάθε μέρα στα παιδιά, θα πρέπει να ισορροπούμε μεταξύ παρέας, ερασιτεχνισμού αλλά και επαγγελματισμού. Δηλαδή το κομμάτι αυτό που φέραμε εμείς οι τέσσερις άνθρωποι που είμαστε στην ομάδα 5 της Α1 να το παντρέψουμε με την παρέα των ρεθυμιωτών, παιδιών που έχουν έρθει από τα σπλάχνα του συλλόγου για να φτιάξουμε κάτι καλό. Σίγουρα και για τον και για σένα τον ίδιο είναι μια μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή το να προπονείς Α1 και ξαφνικά τοπικό είναι διαφορετικό. Ερώτηση με σοβαρό για αστείο. Ποιο είναι πιο δύσκολο, Αμερικάνοι ή αυτοί που προπονείς τώρα? Γιατί το να παντρέψεις τώρα κάτι τύπου σαν Κούμουλο, σαν Τσαρουχά, σαν τέτοιους ανθρώπους, νομίζω καλύτερα έναν Αμερικάνο περίεργο. Θα τους χωρίσεις λίγο σε δύο γκρουπ την ομάδα. Μα είναι σε δύο γκρουπ. Και μετά θα ρωτήσεις για ποιο γκρουπ μιλάς. Είναι σε δύο γκρουπ. Είπαμε Κούμουλο, Τσαρουχά, είπα δύο. Τα παιδιά, αλήθεια σας λέω, μου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Ο Δημήτρης Τσαρουχάς, ο Κούμουλος, ο Μαραβκάκης, ο Ηλίας Θοδωρίδης μου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη με στην προπόνηση για να μπορώ και στα άλλα παιδιά να δώσω μερικά πράγματα. Εντάξει, όχι σαν γνώσεις και εικόνες Α1 στα παιδιά αυτά, γιατί δεν νομίζω ότι είναι έτοιμα ακόμα να δεχτούν τέτοια ερεθίσματα, αλλά σιγά σιγά να μπορούν να μπουν σε μια νοοτροπία όχι Α1 αλλά πιο επαγγελματική. Νομίζω πέρα από την πλάκα ότι πραγματικά είναι τεράστια βοήθεια αυτών των ανθρώπων να μεταδώσουν τη σοβαρότητα που πρέπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή την ώρα της προπόνησης. Και εντάξει, okay, η παρέα εκτός είναι διαφορετικά σίγουρα. Είναι μεγάλη βοήθεια και τα παιδιά αυτά, σας ξαναλέω ότι δεν παίρνουν λεφτά, δεν παίρνουν χρήματα. Το κάνουν για τον εαυτό τους, το κάνουν για την ομάδα. Αφήνουν πίσω οικογένειες, ο Δημήτρης, ο Τσαροχός και δύο παιδιά. Είναι μεγάλη θυσία για τα παιδιά και χαίρομαι που τα έχω δίπλα μου. Και εννοείται ότι δουλεύεις καλύτερα και στο τρίποντο, έτσι. Ναι, ανοίγουμε το γήπεδο. Αυτά θα τα πούμε μετά. Αυτά θα τα δούμε σε βάθος χρόνου. Ειδικό σύστημα πρέπει να βγει στον κύριο Δημήτρη. Θα παίρνουμε τα στατιστικά του Ρεθύμνου. Θέλω να δω πόσα τρίποντα βαράνε σε κάθε μάτι. Πόσα τρίποντα είχαμε με το...
Το προηγούμενο δεν είχαμε πολλά. Στα δύο άλλα είχαμε πάνω από 10. Πάνω από 10 στα προηγούμενα. Τώρα είχαμε 7. Ο Σαρουχάς είχε 3, ο Θεοδωρίδης 2. Σουτάραμε γύρω στα 10 με 12 στα προηγούμενα. Τώρα νομίζω 7, αν λάθος. 7. Προπόνηση όμως νομίζω ο Κούμουλος με Τσαρουχά μπορεί να κάνει καμιά ώρα Βαράνη. Και πόσα στοιχήματα να πέσουν. Όχι, είναι επαγγελματίες 100%. Όχι, με την καλή έννοια το λέω. Δηλαδή μετά την προπόνηση. Ναι, ισχύει. Μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι φέτος θα πέσουν τα καλύτερα στοιχήματα. Και αν περάσετε καμιά φορά πρωί που μπορούν κάποιοι, δεν μπορεί να βρείτε κανέναν μέσα να σουτάρει ακόμα. Το λέω πραγματικά. Δηλαδή έχουν πάρει και από τους μικρούς από το χέρι και βλέπω και παιδιά που δεν το περίμενα να. Που είναι από εδώ από το Ρέθινο που με τόση όρεξη να πηγαίνουν στην προπόνηση να στάρουν να συμμετάσχουν που χαίρομαι πολύ. Έχοντας ενημέρωση για το πρωτάθλημα της ΕΚΑΣΚ, νομίζω φυσιολογικά θα έχεις δει κάποιες ομάδες, όσες έχετε αντιμετωπίσει σε φιλικά ή δεν ξέρω τι. Ποιος είναι ο πραγματικός στόχος? Και δεν θέλω να μου πεις αν είναι η πρώτη θέση που θέλουμε να πάρουμε πρωτάθλημα ή δεν ξέρω τι, αλλά ποιος είναι ο πραγματικός στόχος της ομάδας φέτος του Ρυθμού Κρήτα Kings σε ένα πρωτάθλημα που βλέπεις εσύ με τα μάτια του προπονητή, σε ένα πρωτάθλημα που ίσως κάποιες ομάδες είναι ανταγωνιστικές, ίσως είναι ένα βατό πρωτάθλημα? Υπάρχουν δύο-τρεις ομάδες που ίσως θα είναι πολύ πιθανόν να είναι ανταγωνιστικές, έχουν κάποια καλά για την κατηγορία roster, αλλά εμάς ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Δεν είναι ο στόχος μας καθεαυτός να ανέβουμε κατηγορία ή να βγούμε πρώτη, δεύτερη, δεν ξέρω τι. Στόχος μας, όταν έγινε η πρώτη επαφή μαζί μου, ξέροντας ότι η διοίκηση έμεινε στο Ρέθυμνο, ήταν να χτίσουμε κάτι, να δώσουμε και μέσα από την εμπειρία των τεσσάρων παιδιών αυτών που προείπα, να δώσουμε στα παιδιά το πάτημα να συμμετέχουν και να μπουν να πάρουν τα λεπτά τους, τις εμπειρίες τους, για να δούμε και ποια παιδιά μπορούν αργότερα να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα. Νομίζω ότι είναι μακρόπνο το σχέδιο που έχει η ομάδα και δεν είναι άντε να ανεβούμε φέτος, γιατί κακά τα ψέματα, ανεβαίνεις φέτος. Να μην γίνεις σαν σασέρ, να είναι βάσεις. Θα βρεις του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική λεφτά και άλλους 5-8 παίχτες με σπίτια, φαγητά και όλα τα γύρω-γύρω να τους φέρεις εδώ. Ή θα έχεις πάλι φαινόμενο καλοκαιριού, θα παίξουμε Α2, θα παίξουμε Β' Εθνική. Ναι, θα δεν ξέρεις και θα προκύψει. Θα βρούμε λεφτά. Θα βρούμε λεφτά για την ΚΑΜΕ Εθνική. Θα ταξιδεύουμε με το πλοίο, πώς θα ταξιδέψουμε. Ναι. Ή θα πηγαίνουμε με το αεροπλάνο. Θα βρούμε λεφτά, θα βρούμε χορηγούς. Δηλαδή είναι μια περίεργη φάση που περνάει. Σωστά. Ο φετινός χειμώνας θα είναι περίεργος γενικότερα. Όλη η ανθρωπότητα, όλη ο πλανήτης που κατευθείαν σου δίνει την. Μπορεί να σου κόβει τα φτερά. Για επενδύσεις, για ομάδες, για ψηλά πράγματα, για Β' Εθνικές, Α2, Α1, Ευρώπες που λέγατε πριν. Αλλά όμως άμα το δεις από την άλλη πλευρά, σου δίνει και τη δουλειά να αναγεννηθείς από τις τάχτες σου, την τέφρα σου. Να δουλέψεις πάλι και να δώσεις βάση στα βασικά του μπάσκετ. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης αυτό που ακούσαμε και πριν, ότι στα υπόλοιπα κομμάτια, αφήνουμε το αγωνιστικό και okay, αγωνιζόμαστε στην ΕΚΑΣΚ, αλλά η ομάδα λειτουργεί 100% επαγγελματικά στο θέμα γηπέδου, προπονήσεων, το υλικό, από ό,τι μας είπε ο κύριος Γιάννης, και παρακολουθεί τις ακαδημίες και έχεις μια άποψη και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, οπότε νομίζω ότι αυτό δίνει ακόμα περισσότερο κίνητρο και στον κόσμο Μητρόπουλο. Ναι, ναι, εμένα ήταν μεγάλο το κίνητρό μου γιατί σίγουρα είναι μια καινούρια θέση του πρώτου προπονητή, αλλά και το να χτίσεις κάτι από το μηδέν και να το παραδώσεις στην πόλη που αγαπάς, γιατί κακά τα ψέματα είμαι πολλά χρόνια εδώ, αυτός είναι ο πέμπτος χρόνος που είμαι εδώ και έχω δεθεί και με ανθρώπους και με την ομάδα και με καταστάσεις εδώ πέρα, μου έδωσε μεγάλο κίνητρο να μείνω στην ομάδα, να χτίσουμε κάτι από την αρχή και να το εδραιώσουμε. Θα ήθελα και την άποψή σου γι' αυτό που έγινε, την αλλαγή με την Α1, αν το περίμενες, αν ήταν κάτι που φαινόταν, ας το πούμε, αν λόγω COVID συναδέλφους που μιλάς απάνω στην Αθήνα βλέπουμε ομάδες τώρα, όπως είπαμε και πριν, Πανιόνιος ανεβαίνει, κατεβαίνει, Α1 που μιλάς με γνωστούς σου συναδέλφους ή αθλητές ή οτιδήποτε, πώς το έχουν ζήσει και τι άποψη έχεις γενικότερα για αυτή την κατάσταση? Να σου πω την αλήθεια, γιατί το Ρέθινο δεν το περίμενα. Mm-hmm. Δηλαδή μου ήρθε λίγο ξαφνικό, ήταν μια κεραμίδα θα την πω. Δεν το περίμενα. Και γιατί δεν το περίμενα, πίστευα. Όχι πίστευα.
το πιστεύω ακόμα ότι ο Κωστής ο Ζουμπανέκης το αγαπάει τον μπάσκετ, είναι η τρέλα του. Προφανώς ο άνθρωπος, επειδή έχει και γύρω-γύρω τόσες πολλές επιχειρήσεις, είναι επιχειρηματίας, κατάλαβε ότι θα κρατήσει πολύ όλο αυτό το θέμα με τον κορονοϊό και δεν έβαλε σε ρίσκο, σωστά σαν επιχειρηματίας, μια ολόκληρη χρονιά, ένα κόπο χρόνων προφανώς και για το μπάσκετ και για το Ρέθυμνο και για το Σκρέτα Κίνγκς, αλλά και για τα υπόλοιπα, έτσι, υπόλοιπες δουλειές του. Το καταλαβαίνω εν μέρη, μπορεί να μας στεναχωρεί όλο αυτό. Αλλά... το είδαμε βέβαια και σε πολλά αθλήματα, έτσι, αυτό. Αλλά... δηλαδή άνθρωποι του αθλητισμού γενικότερα, προέδροι ποδοσφαίρου, αθλημάτων, μπάσκετ, να αποχωρούν σε μια χρονιά που έδειχνε προβληματική. Ναι, ναι, είναι γενικό το φαινόμενο. Είδαμε ότι ο κ. Γιαννακόπουλος του Παναθηναϊκό έφυγε. Ομάδες σαν τον Πανιόνιο ψάχνουν να βρουν τα πατήματά τους, πέφτουν στη Β' Εθνική. Νομίζω ότι είναι μια κακή συγκυρία για τον μπάσκετ. Αλλά αν είμαστε όλοι οι γύρω-γύρω του μπάσκετ, οι άνθρωποι του μπάσκετ συνειδητοποιημένοι, θα κοιτάξουμε τις καλές ευκαιρίες που δημιουργούνται μέσα από μια κρίση, οι οποίες πρέπει να τις αδράξουμε και να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, πάνω σε αυτά. Πιστεύεις ότι είναι ευκαιρία, αφού το λες και αυτό, να φτιαχτεί λίγο και όλο αυτό το μπάσκετ της Α1, που πέρυσι είδαμε μια προβληματική Α1? Δηλαδή είδαμε ομάδες με μεγάλη ιστορία Θεσσαλονίκης, ας το πούμε, που ήταν στις τελευταίες δύο θέσεις και σώθηκαν λόγω COVID. Ομάδες με πολύ κόσμο, ομάδες ιστορικά στο μπάσκετ, να ζουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και νομίζω ότι πραγματικά αυτές, σε εισαγωγικά, τις ευνόησε αυτό ίσως για να κάνουν και αυτή μια νέα αρχή και να φτιαχτεί και αυτό το μπάσκετ. Γιατί πρέπει κακά τα ψέματα να επιστρέψει ο Ολυμπιακός, όσο και να το συζητάμε, έναν Ολυμπιακό να τον δούμε στην Α1. Νομίζω ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη απώλεια. Είναι, δηλαδή, όλα τα πράγματα αλλάζουν ξαφνικά. Έπεσε πολύ το επίπεδο, ούτε ο Παναθηναϊκός το θέλει πια, ούτε η ΑΕΚ, ούτε κανένας Προμηθέας. Λοιπόν, πρέπει μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, νομίζω, όπως θα βγει ο χειμώνας φέτος, του χρόνου, του καλοκαίρι, αν όλα πάνε καλά και είναι όλα καλά, να ξανασκεφτούν όλοι οι άνθρωποι αυτοί που συμμετέχουν σε αυτό, να κάνουν κάτι ανταγωνιστικό. Πρέπει να βγάλουμε πια τη βιτρίνα από το μυαλό μας. Να. Πρέπει να ξεχάσουμε τα πολλά λεφτά που υπήρχαν τη δεκαετία του 90 και του 2000 και να επενδύσουμε στα νέα παιδιά και με ό,τι κόστος συμπεριλαμβάνει αυτό. Και μιλάω από την Α1 μέχρι τις τελευταίες κατηγορίες. Χαίρομαι για τον Ολυμπιακό που έχει μια ομάδα Β και βάζει μέσα τον Νικολαίδη και τα άλλα παιδιά που παίρνει τους μικρούς για να τους αξιοποιεί και κάποια στιγμή να τους βάλει επάνω. Θέλω να δω και τις υπόλοιπες ομάδες να το κάνουν. Θέλω να δω τον Ρογκαβόπουλο στην ΑΕΚ, θέλω να δω τον Καλατζάκη στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι... νομίζω και ο Παναθηναϊκός αυτό... προχθές που έτυχε να δω λίγο το παιχνίδι, mm-hmm. πραγματικά και οι Έλληνες που βλέπω να αγωνίζονται είναι πολύ ενθαρρυντικό. Θα υπάρχουν σίγουρα και οι Αμερικάνοι, γιατί συμμετείχε σε ένα πρωτάθλημα Ευρωλίγκας και σίγουρα θα πρέπει να έχει και ένα ανταγωνιστικό ρόστερο. Αλλά και ο Ολυμπιακός αυτός και ο Παναθηναϊκός πραγματικά έχουν παίχτες μέσα του Προμηθέα, της ΑΕΚ, Έλληνες αθλητές, στους οποίους κάποιες άλλες στιγμές, όπως είπες, δεκαετίες δεν θα περνούσαν απ' έξω, γιατί ήταν έτσι η οικονομική κατάσταση. Αλλά... ακριβώς. Νομίζω ότι πρέπει σαν και σαν φίλαθλοι των μεγάλων ομάδων να σταματήσουμε να γκρινιάζουμε, να σταματήσουμε να είμαστε αρνητικοί. Να. Να σταματήσουμε να περιμένουμε ευρωπαϊκά κούπες και να ζητάμε να παίζουν οι Έλληνες παίχτες, να ζητάμε να έχουμε παραγωγή. Νομίζω... έτσι και αλλιώς δεν μπορεί να φτάσεις αυτές τις 4-5 ομάδες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε τώρα για διαστημικά budget, διαστημικά roster. Δηλαδή προχθές πάλι έβλεπα την Μπαρτσελόνα, έβλεπα την Τζέσκα. Τι να φτάσεις? Οπότε αφού δεν μπορείς να φτάσεις έτσι και αλλιώς, γιατί να μην είμαστε μια ομάδα σαν τη Σερβία ακριβώς, που παράγει συνέχεια ταλέντα? Ακριβώς. Γιατί ακριβώς. Να μην το, δηλαδή είναι ντροπή. Δεν και ας περάσει μια δεκαετία με αυτόν τον τρόπο και ας παίξουν όλοι αυτοί οι αθλητές, να πάνε σε ομάδες. Ακριβώς. Νομίζω ότι αυτό είναι πιο επικοδομητικό, να μπούμε κάτω στα σπάργανα και να αρχίσουμε να από τα τοπικά, από την ΕΟΚ, από όλες τις ομάδες, να αρχίσουμε να χτίζουμε από την αρχή αυτό που έγινε παλιά το 90. Που παντού παίζαν μπάσκετ τα παιδιά, δεν έβρισκες αλάνα και γήπεδο άδειο για να παίξεις. Σιγά σιγά να το επαναφέρουμε. Νομίζω αυτό λείπει από το ελληνικό μπάσκετ. Να παίξουν τα παιδιά. Και από την ελληνική, όχι μόνο από την ελληνική, από την κοινωνία γενικότερα. Τα παιδιά δεν βγαίνουν να παίξουν. Είναι στο σπίτι τους,
τα παιδιά είναι μπροστά σε ένα, σε ένα computer, σε ένα PlayStation, σε ένα tablet και δεν παίζουν. Νομίζω αυτό κάνει κακό στο, στα παιδιά του σήμερα, σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά δεν έχουν κινητικές δεξιότητες, δεν μπορούν να τρέξουν, δεν μπορούν να, να χτυπήσουν μια μπάλα. Εγώ θυμάμαι τα παιδιά παλιά, ακόμα και να μην ήταν αθλητές, ξέρανε να παίξουν ποδόσφαιρο, ξέρανε να παίξουν μπάσκετ. Είχαν ρυθμό μέσα τους. Ξέρανε να παίξουν βόλεϊ, τα έβαζε σε μια ομάδα και ψιλοπέζανε. Τώρα νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά. Ναι, αυτό που είπες για τα παιδιά να παίξουν. Και για την κίνηση, επειδή τυχάνει να γνωρίζω που είμαι στις ακαδημίες, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, όντως τα παιδιά δεν αθλούνται καθόλου. Καθόλου δεν έχουν τέμπο, δεν έχουν ρυθμό, δεν μπορούν να συμμετέχουν καν σε προπονήσεις, όχι ποδόσφαιρο μόνο, αλλά μπάσκετ, σε βόλεϊ. Παλιά έπαιζε ένα άθλημα, έπαιζε τέσσερα. Ακριβώς. Επειδή είχες το ρυθμό και ήξερες πώς να τρέξεις. Ακριβώς. Ήξερες πού πάει το πόδι σου, το δεξί σου. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, άμα δεις παιδιά περπατάνε στον δρόμο και πάνε ίδιο χέρι, δύο πόδι, λες και είναι ναι. Ρομπότ. Ναι. Να πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Να πούμε ότι η ομάδα είχε ένα καλό παιχνίδι από ό,τι διαβάσαμε και ακούσαμε απέναντι στον Ανδρογέα. Καλή διαφορά, σίγουρα διαφορά 22 πόντων. Πώς ήταν για σας αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι, πώς προετοιμάζετε για τα υπόλοιπα που έρχονται μπροστά επίσημα και αν είναι στόχος και το κύπελο και ό,τι πιο ψηλά υπάρχει. Εμείς δεν προλάβαμε να παίξουμε πολλά φιλικά. Δηλαδή κάναμε, πριν ξεκινήσει το κύπελλο κάναμε δύο φιλικά. Οπότε θέσαμε σαν στόχο να παίζουμε όσο πιο πολύ μπορούμε στο κύπελλο, να περνάμε και να πηγαίνουμε σε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, ώστε να τα χρησιμοποιήσουμε σαν φιλικά παιχνίδια και να εντάξει, αν τύχει να φτάσουμε στον τελικό και να διεκδικήσουμε ένα τρόπαιο, καλοδεχούμενο. Αλλά για να χτίσουμε μια ομάδα που μην ξεχνάτε έχει και 3-4 παιδιά που είναι πιο μεγάλα σε ηλικία, και να παντρέψουμε και τα νέα παιδιά σε όλο αυτό, αποφασίσαμε να το κύπελλο να το χρησιμοποιήσουμε σαν φιλικά, ώστε να είμαστε 24, αν δεν κάνω λάθος, 24 είναι Σάββατο, νομίζω 24 ναι. Οκτωβρίου, να είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα με την αναγέννηση που παίζουμε το πρώτο μάτς εδώ στην έδρα μας. Να πούμε τώρα να πούμε ότι η αναγέννηση κληρώθηκε με την Ακαδημία, οπότε θα έχουμε μια εικόνα. Θα έχετε μια εικόνα. Mm-hmm. Και θα ήθελα βέβαια για το επόμενο παιχνίδι με τον Ηρόδοτο. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα γενικότερη. Είδαμε λιγάκι, γιατί παίζανε μετά από εμάς, είδαμε λιγάκι την ομάδα του Ηρόδοτου με 4-5 έμπειρα παιδιά. Όχι τόσο αθλητική όσο τους περίμενα. Σχεδιάζουμε κάποια πράγματα στην προπόνηση. Και σήμερα κάναμε κάποια πράγματα. Μέσα στη βδομάδα θα έχουμε ένα πλάνο για να μπορέσουμε να τρέξουμε το παιχνίδι και να πάρουμε το σωστό αποτέλεσμα. Θα ήθελα και τη γνώμη σου και για την άλλη ρυθμιωτική ομάδα. Ξέρουμε ότι γνωρίζεστε, έχετε παίξει τα φιλικά σας, προπονήσεις ίσως βλέπετε η μία ομάδα την άλλη. Και πόσο έτσι καλό είναι και αυτό να συμμετέχουν δύο ομάδες του Ρεθύμνου σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Είναι καλό να συμμετέχουν δύο ομάδες του Ρεθύμνου σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Αν και εγώ θα το έχω πει και στους παράγοντες. Τους δικούς μας, το έχω πει και, και πιο παλιά το είχα πει και στην ομάδα της Ακαδημίας. Αυτή η ομάδα για μένα πρέπει να γίνουν οι ομάδες ένα. Σωστά. Τώρα πώς θα τα βρούνε και πώς θα γίνουν να κάτσουν σε δύο τραπέζι και να γίνει μια καλή συνεργασία. Δεν χρειάζεται νομίζω να χωρίζεται το μπάσκετ, τα παιδιά, να υπάρχει μια ενιαία πορεία στο Ρέθυμνο. Όποια ομάδα είναι πιο ψηλά να είναι η ομάδα που θα είναι ψηλά, η άλλη ομάδα να είναι ομάδα που θα τροφοδοτεί και θα είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία οι δύο ομάδες, ώστε να μπορούν και τα παιδιά που δεν είναι για να παίζουν τις ψηλές κατηγορίες αργότερα. Σωστά. Να μπορούν να στελεχούν την πιο κάτω ομάδα. Νομίζω αυτό το πράγμα πραγματικά δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι θα βρεθούν και ποια κατάλληλη στιγμή, ποιο θα είναι το timing το σωστό που λέμε και στον αθλητισμό. Να γίνει αυτό όχι μόνο στο μπάσκετ, την Ακαδημία τώρα Ρεθυμνοκρήτα Kings, που θα γινόταν μια ομάδα πολύ πιο δυνατή σίγουρα ή με πολύ πιο καλή βάση και μια υποστήριξη και όλα αυτά και ανθρώπων διοίκησης και ανθρώπων του ρόστερ, αλλά και στο ποδόσφαιρο είναι κάτι τις περιπτώσεις που έχουν δύο ομάδες σε ένα γήπεδο και δεν καταλαβαίνουν ότι μπορούν με μια κίνηση ένωσης, άσχετα από το όνομα, άσχετα από τα χρώματα και άσχετα από πολλά πράγματα, μπορούν να γίνει μια ομάδα που μπορεί να παραμείνει σε μια πολύ μεγάλη κατηγορία αρκετά χρόνια. Και βλέπουμε δύο ομάδες να. Μας αρέσει εδώ στην Ελλάδα να είμαστε. Το έχουν λίγο. Προπονητές, ναι, πρόεδροι, μια κεφάλια. Και ειδικά σε μια πόλη μας αρέσει να υπάρχουν δύο, δηλαδή να ξεχωρίζει μισή-μισή. Αυτό το έχουμε δηλαδή. Εντάξει. Το έχουμε σαν Έλληνες, δεν είναι μόνο. Δεν είναι το φαινόμενο. Όχι, όχι.
Οπότε και η γνώμη που έχεις για την Ακαδημία θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Εγώ νομίζω ότι θα είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Δεν ξέρω πόσο ψηλά θα ακόμα. Γιατί δεν έχω τη συνολική εικόνα των ομάδων. Αλλά νομίζω ότι έχει 3-4 παιδιά που είναι έμπειρα στην κατηγορία. Νομίζω ότι σίγουρα θα είναι στις 5 πρώτες θέσεις θα είναι, πιστεύω. Είναι κάποια ομάδα έτσι που ξεχωρίζει από τώρα, που έχει ένα ξεκάθαρο προβάδισμα για τίτλο, ας το πούμε, ή μια ομάδα πάρα πολύ δύσκολη για να αντιμετωπίσεις? Νομίζω ότι είναι νωρίς να το πούμε. Ωραία. Είναι νωρίς, γιατί δεν τις έχω δει όλες τις ομάδες. Θεωρώ η Αναγέννηση θα είναι μια καλή ομάδα από το Αρκαλοχώρι. Ο Ηρόδοτος θα είναι μια καλή ομάδα. Αυτές οι ομάδες νομίζω ότι θα είναι καλές τώρα. Οπότε, όπως το είπες, είναι πολύ σημαντικά τα παιχνίδια αυτά με το κύπελο που τους βλέπεις κιόλας και τους αντιμετωπίζεις. Για μας, σου είπα, είναι τεστ για μας. Είναι σαν φιλικά να πάρουμε την πρώτη κρυάδα ώστε να είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Και επειδή μας συμπληρώνει και ο αντιπρόεδρος, καθώς εμείς δεν έχουμε εικόνα φουλ στο τι γίνεται είτε στους αγώνες, είτε στα φιλικά, είτε στην προπόνηση, μας λέει ότι εκτός από τα τρίποντα θα έχουμε και πολλά καρφώματα και πολλές τάπες. Ναι. Καθώς έχουμε, λέει, και τον αθλητή και φέτος. Στον Νίκο τον Ζουμπουλάκη, νομίζω αναφέρεται, ναι. Ο οποίος στο τελευταίο μάτσο έβαλε 17 πόντους, έκανε 3 μπλοκ. Το παιδί νομίζω έχει δείξει πολύ όρεξη και σε συνδυασμό με τα καλά μας γκάρ, τα οποία τον βοηθάνε πολύ στο να εξελίξει το παιχνίδι του, νομίζω θα έχει μια καλή χρονιά. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και να έχει μια καλή χρονιά. Η υγεία νομίζω είναι το πιο σημαντικό για όλους. Ωραία. Θες να ρωτήσεις κάτι έτσι που καπταγκώσει από τα δικά σου, τίποτα? Όχι, τίποτα. Όχι, τα ξέρεις. Δεν έχω εικόνα τώρα, καταλάβεις. Είμαστε και κλεισμένοι τώρα και δεν έρχονται πολύ άνθρωποι στο γήπεδο και δεν υπάρχει εικόνα. Εγώ να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται να έχω εικόνα. Μόνο που βλέπω 2-3 εδώ κάτι δύο γνωστά ονόματα, μου φτάνει το πώς μπορεί να περνάτε και εκτός γηπέδου. Ευχαριστούμε, λέει ο κόλλης. Ευχαριστούμε. Να πούμε ότι σήμερα προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε σαν εκπομπή το κύριο Κούμουλο και τον κύριο Τσαρουχά, αλλά... Κοίταξε, καταρχήν δεν θα έρθουν σε μια εκπομπή και Κούμουλος και Τσαρουχάς. Όχι, δεν θα χωρέσουν. Ακούστε να σας πω πάνω σε αυτό. Επειδή αυτά τα παιδιά δεν με βοηθάνε μόνο στο κομμάτι του αντρικού. Αυτά τα παιδιά έχουν μπει γερά στην παραγωγή αθλητών και αυτές τις ώρες έχουν προπόνηση. Αυτό πήγα, ήθελα να το συμπληρώσω. Δηλαδή και οι δυο είχαν προπόνηση και δεν μπορούσαν να είναι μαζί μας, να αφήσουν τις ομάδες τους. Να πούμε, οπότε, ευτυχώς. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που δεν ήρθανε. Coach, τους έχεις πάρα πολύ, πολύ καλά λόγια, ακούω, ναι. Και για τους δύο τώρα... Δεν ξέρω, εγώ θα καλέσω σε μια εκπομπή τον Κούμουλο και σε άλλη εκπομπή του Τσαρουχά. Ναι, γιατί άμα τους βάλω εδώ μπορεί να αρχίσουν άσε τώρα εμένα και άσε τώρα εμένα. Και το σημαντικότερο πρέπει να βάλουν μια κρυφή κάμερα σε μια προπόνηση. Ναι, αφού δεν μπορούμε να για να δούμε αν όλα αυτά που μας λέει, όχι ότι τον τη στολή δεν την έχει στο γήπεδο. Πήγε να την πάρεις μια μέρα και... Δεν πρόσωπο που έχω τη στολή. Εντάξει, να είμαι ειλικρινής, φωνάζω και λιγάκι στο γήπεδο. Αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται γι' αυτό λιγάκι. Πώς αισθάνεσαι όταν φωνάζει τον Κούμουλο, ας πούμε? Στον Κούμουλο δεν πολύ φωνάζω, να σου πω την αλήθεια, γιατί τα κάνει μόνος του. Δηλαδή, τι να του πω. Είναι ένα παιδί 42 χρονών. Εντάξει, υπάρχουν φορές. Έλα, Γιώργο, ξέρω εγώ, έλα, πάμε, ανέβασε λίγο, πάμε τέτοιο, αλλά. Εκεί ενθαρρυντικά μόνο. Ναι, δηλαδή, δεν υπάρχουν φορές που λες 3-2-1. Γιώργος Κούμουλος. αλλά τώρα, αν εγώ θα κάνω μια άλλη ερώτηση. Νάτα. Είναι το match. Ισοπαλία. Ναι. Χάνουμε 2 πόντους. Okay. Και έχεις επίθεση. Σε ποιον τη δίνεις από τους δύο, στο τρίποντο? Στον Τζαρουχά, στον. Τώρα θες να χάσει τη δέστη. Τώρα θες να δημιουργήσεις πιουνιές. Θα σου πω πάρα πολύ εύκολα και απλά, γιατί έγινε αυτό στο μάτς με τον Όφη. Δεν ξέρω κάτι. Δεν ξέρεις κάτι, αλλά έγινε αυτό στο μάτς με τον Όφη. Χάναμε 61-64, εκεί είχαμε την μπάλα μετά από time out και αυτό που σχεδίασα ήταν και οι δύο μέσα να τραβήξουν τους παίχτες τους και τελικά την πήρε ο Γιώργος από τη γωνία και σούταρε τρίποντο και δεν μπήκε, ενώ είχε βάλει από τη γωνία άλλα δύο πριν και η δουλειά έγινε επειδή έκανε καλό σκρίνο ο Δημήτρης και πήρε τον παίχτη του μαζί. Θέλω να πω ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων, ναι. Αν τα έχεις αυτά τα δύο παιδιά μέσα που σουτάρουν καλά και η αντίπαλη ομάδα κάτι θα σχεδιάσει για να μην σουτάρουν αυτοί οι δύο. Άμα βγει το σουτ. Δεν γίνεται και τους δύο. Δηλαδή θα το βγάλεις το σουτ. Έχουμε και τη σούπα. Είναι και τα άλλα παιδιά που είναι δίπλα. Ο Χρήστος με τον Χρήστο Μαραβάκη, τον Ηλία, τον Θοδωρή. Που είναι
μια τετράδα παιδιών που σπρώχνουν την ομάδα από μόνη της. Ο Χρήστος λειτουργεί και σαν γυμναστής στην ομάδα, παράλληλα. Παίκτης γυμναστής. Να ξέρετε ότι μέρες σαν της Δευτέρας υπάρχει μεγάλο κομμάτι του Χρήστου στην προπόνηση. Δηλαδή το πρώτο κομμάτι είναι βάρη και φυσική κατάσταση πάνω στους αθλητές και μετά μπαίνει το προπονητικό κομμάτι. Και νομίζω, Κότς, ότι ακόμα και αυτό επαγγελματικά δεν λειτουργείται. Νομίζω προσπαθούμε ό,τι κάναμε στο μεγαλύτερο βαθμό που μπορούμε με τα παιδιά που έχουμε να το συνεχίσουμε και να το ακολουθήσουμε και στη φετινή χρονιά. Ωραία. Κότς, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μας. Σίγουρα ενδιάμεσα της χρονιάς θα συζητάμε και θα μιλάμε για πολλά περισσότερα που θα βλέπουμε. Μακάρι να μην έχουμε διακοπές. Γιατί μου έστειλε το απόγευμα και μου έστειλε έτσι λίγο στεναχωρημένο, το κατάλαβα το μήνυμα. Να κοιτάξουμε να πάρουμε το κύπελλο, άμα είναι. Γιατί πρέπει να έρθει ο Νταλιάνης στην εκπομπή. Δηλαδή λέει, μου έγραψε ρε παιδί μου ότι όταν θα πάρουμε το κύπελλο θα φωνάξει εμένα στην εκπομπή. Εντάξει παιδί, γιατί επειδή λέμε για όλους, να πούμε και για το. Άμα κερδίσουμε, σωστά. Σωστά. Είναι παιδί που ο Αντώνης έχει στηρίξει όλη την προσπάθεια αυτή. Τρέχει σε όλα τα γήπεδα, έχει βοηθήσει και εμένα και όλους τους προπονητές, γιατί ήταν ένα παιδί που ήξερε την προηγούμενη κατάσταση στις ακαδημίες και η δουλειά του είναι πολύ σημαντική για μας, όπως και ο Γιάννης ο Γαβαλάκης, που είναι και αυτός ένα παιδί που μας βοηθάει και στο αντρικό και στους μικρούς. Δηλαδή όλο το team νομίζω ότι... Το πιο σημαντικό νομίζω, Κότς, είναι ότι υπάρχει πολύ καλή σχέση μεταξύ σας. Υπάρχει καλή σχέση και σχέση χρόνων πια. Μπράβο. Και αυτό δίνει νομίζω και αποτέλεσμα που ίσως καμιά φορά δεν το περιμένεις. Είναι καθαρά από ό,τι βγαίνει από τη συνεργασία και από τη σχέση φιλίας που υπάρχει. Θέλει, ο χρόνος θα είναι αρρωγός γι' αυτό. Και ένα αρνητικό σε όλα αυτά, ποιο είναι? Ότι δεν έχουν μασκότ. Για βρες μου το. Ότι δεν έχουν μασκότ. Όχι. Ότι δεν έχουμε κόσμο είναι το αρνητικό. Ναι. Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο αρνητικό. Αλλά υπάρχει άλλο ένα αρνητικό. Ότι χάσαμε αρκετούς παίκτες από το εργασιακό. Έτσι. Δηλαδή. Κούμουλος, Μαραβγάκης. Ήρθε η ώρα μας. Πάμε. Τώρα που εκμεταλλεύεσαι. Ο coach μπορεί. Εσύ μπορείς, κανονικά δεν μπορείς. Ναι, αλλά εντάξει τώρα. Λέμε τώρα. Να ξεκουραστούμε και μία ώρα. Όχι, και σαν coach δεν μπορείς να. Μην πεις μεγάλα παιδιά είμαστε. Φτάνει. Όχι, μην το πεις γιατί. Θα μπω πάλι να βάλω παπούτσια. Είμαι 38 τώρα. 38? 37 στα 38, ναι. Όχι, μεγάλα παιδιά είστε, παιδιά. Μεγάλα παιδιά είστε. Δεν θα μπω πάλι. Πιπίνια, βέβαια. Δεν τραβάει το κορμάκι μου, δεν τραβάει. Πιπίνι, το έδωσε κάτι φωτογραφίε τώρα εκεί στι παλίτσε. Πολλά. Λοιπόν, το Instagram και αυτά, τα άνοιξε σήμερα, δεις. Όχι, δεν χρειάζεται να τα λες. Έχει. Εσύ βάζει τα δύο παιδιά, ρε φίλε. Δημόσια την έβγαλε στη φωτογραφία, δεν έβγαλε. Δεν μου σου πρέπει να γίνονται. Είμαι σε μια ηλικία, εγώ δεν είμαστε το ίδιο Βασιλάκο. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δουλεύει όλη μέρα, φίλε. Και πρέπει να σε χαλαρώσει. Ένα μπάνιο. Κάποια στιγμή δουλεύει και όλες τις άλλες χαλαρώνει. Ένα μπάνιο έκανα τον τελευταίο μήνα και μου τη λες. Ναι. Τρεις μέρες συνεχόμενα ανεβάζεις φωτογραφίες. Άλλο αυτό. Είναι παλιές. Βγάζω συνεχόμενες 10 και τις ανεβάζω. Και τις έχει backup. Στο ένα μπάνιο βγάζω πολλές. Λοιπόν, Κότς, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάρα πολύ. Εμείς. Την ώρα της είναι. Εντάξει, δεν έχουμε. Θα είμαστε εδώ όλη μας τη χρονιά. Ελπίζω να μην μας κλείσουν, να είμαστε υγιείς, να μην έχουμε κορονοϊό και να είμαστε εδώ να τα λέμε. Υγεία πάνω απ' όλα και καλή επιτυχία βέβαια σε όλα τα παιδιά. Είμαστε εννοείται μαζί σας. Και καλή επιτυχία σε όλο τον αθλητισμό. Θα έρθουμε, σωστά. Θα έρθουμε και με τον Βασίλη κάποια στιγμή, σαν εκπομπή και σαν παρουσιαστές αυτής της εκπομπής, να παρακολουθήσουμε μια προπόνηση, να γελάσουμε λίγο. Αλλά θα έρθουμε στο τελείωμα. Στο τελείωμα. Θα μας αφήσει ένα πεντάλεπτο να το κάνουμε μπάχαλο. Ναι, ναι, ναι. Θα στο τελείωμα να το κάνετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, επειδή έχω δύο στολές, άμα θα βάλει τη μία και εγώ την άλλη. Εγώ θα βάλω το Μίκι. Λοιπόν, έχει κάτι του Μίκι εκεί, θα βάλω το Μίκι. Δεν έχω Μίκι. Εντάξει, λέω τώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Κότς. Είστε καλά, παιδιά. Χαιρετίσματα στον φίλο μου, Φιλιά πολλά να του δώσω. Και χαιρετίσματα θα έχεις και από αυτόν σίγουρα, να το πω. Εννοείται. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.